Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για μια πρακτική που πρέπει να κάνουμε μέσα μας για να μπορέσουμε να αναβαθμίζουμε έτσι τις πληροφορίες σε γνώση και μετά αφού γίνει αυτή η εμπειρία μέσα μας να συνειδητοποιήσουμε και να την κάνουμε πράξη. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να κάνω είναι να σας ενώσω στις συνάψεις του εγκεφάλου σας τη λέξη περιορίζω σε μια πιο αυθεντική ουσία μέσα σας ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ορισμένες φορές τι εννοούμε όταν λέμε ότι ορισμένα ελαττώματα πρέπει να τα περιορίσουμε. Για να καταλάβουμε στην πραγματικότητα το πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα μας λειτουργούν μηχανικά ορισμένα πράγματα εκτός αν εμείς δώσουμε κάπου τη συγκέντρωσή μας, την εστίασή μας. Άλλο είναι να κοιτάς και άλλο είναι να βλέπεις. Καταλαβαίνετε ότι τόσες φορές όταν λέμε κοίτα εκεί, κοιτάει ο άλλος και λέμε βλέπεις τίποτα. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι όταν εμείς εστιάζουμε, τότε ξεχωρίζουμε μέσα από το σύνολο ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Και μην το πάρετε καθαρά για την όραση, αλλά πάρτε το για την εστίαση πραγματικά. Η εστία είναι το σπίτι, άρα η εστίαση είναι εκεί που είμαστε μέσα. Είναι εκεί πέρα ακριβώς που εμείς συνδεόμαστε. Άρα φίλοι μου, στην καθημερινή ζωή, πολλοί άνθρωποι κοιτούν, ζουν θα λέγαμε, αλλά λίγοι είναι αυτοί που βλέπουν, λίγοι είναι αυτοί που παρατηρούν στην πραγματικότητα. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να φύγουμε το απλά να κοιτάμε από μια μηχανικότητα και είναι το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε να παρατηρούμε, να εστιάζουμε. Αυτόματα αφού εστιάσουμε κάτι το ξεχωρίζουμε, του δίνουμε ένα δικό του χώρο, το βγάζουμε απ' έξω. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι πολλές φορές προσωποποιούν τα διάφορα συναισθήματα και τα βάζουν να κάθονται απέναντι για να συνομιλείτε μαζί τους. Αφού λοιπόν το ξεχωρίσουμε, αυτό λοιπόν που το παρατηρήσαμε και ρίξουμε εκεί το ενδιαφέρον μας, ενδιαφέρον. Θέλω λοιπόν να πω ότι εκείνη την ώρα πρέπει να ξεκινήσουμε φίλοι μου να το ορίσουμε. Όταν ορίζουμε κάτι, δηλαδή του βάζουμε όρια, δηλαδή το ξεχωρίσουμε στην πραγματικότητα, με τον ορισμό, αφού του βάζουμε συνειδητά τα όρια, καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας δημιουργούμε μια συνειδητή σχέση. Αναλόγως το τι δεδομένα έχουμε για αυτό το πράγμα. Αφού λοιπόν το ορίσουμε, αυτομάτως μέσα μας δημιουργείται μια σχέση. Το συσχετίσαμε. Μέσα μας δημιουργήθηκε μια αντανάκλαση. Μέσα μας δημιουργήθηκε, θα λέγαμε, μια αντιπροσωπεία αυτού του θέματος, σεναρίου, πράγματος. Αφού έχουμε φτιάξει μια αντιπροσωπεία λοιπόν φίλοι μου και το έχουμε ορίσει δηλαδή μέσα μας, μετά χρειάζεται συνεχώς να το καθορίζουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι από το πρώτο στάδιο σταματάνε, δεν παρατηρούν. Οι άλλοι που παρατηρούν και ορίζουν ορισμένα πράγματα, μετά τους λείπει η καθημερινότητα, ο ρυθμός. Δηλαδή τι, όταν λέμε καθορίζω σημαίνει, όπως λέμε καθημερινά, σημαίνει κάθε ημέρα. Καθορίζω σημαίνει κάθε φορά να το ορίζω. Όχι το έκανα μία φορά και μετά πάει, το ξέχασα και την άλλη φορά δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ζω με αυτό τον ορισμό. Και συνέχεια οι ορισμοί υπάρχουν μέσα μου για αυτά τα πράγματα που έχω ορίσει. Εκεί έρχεται μια πραγματική ενθύμηση. Δηλαδή να θυμάμαι τον εαυτό μου, να θυμάμαι τους ορισμούς μου, για να ξέρω κάθε φορά. Όχι επειδή μια φορά όρισα ένα δέντρο, θα λέγαμε παραδείγματος χάρη, την επόμενη φορά το κοιτάω καλά και θα λέω τι είναι αυτό, κάτσε να το ξαναορίσω, το ξέχασα. Άρα σημαίνει μέσα μας να κάνουμε ένα συνειδητό ορισμό και μετά να τον καθορίζουμε κάθε φορά στο τώρα μας να υπάρχουν οι ορισμοί μας για να μας βοηθήσουν μέσα από τους ορισμούς αυτούς να συγκεκριμενοποιούμαστε για να βρούμε τον εαυτό μας. Μετά φίλοι μου περνάμε στο άλλο επίπεδο. Το άλλο επίπεδο που δυστυχώς ακόμα πιο λίγοι άνθρωποι κάνουν είναι ο ανακαθορισμός. Βλέπετε από εκεί πέρα που υπάρχουν μερικοί που έχουν καθορίσει ορισμένα πραγματάκια, μετά παγιώνουν, παγώνουν, κρυσταλώνουν, δεν είναι ρευστοί. Μένουν στις παλιές τους πεποιθήσεις, τις ριζώνουν και δεν υπάρχει μετά ο ανακαθορισμός. Δηλαδή τι, ο ανακαθορισμός στην πραγματικότητα έρχεται αφού έχουμε, με λίγα λόγια, στο προηγούμενο επίπεδο, αφού έχουμε
γνωρίσει τον εαυτό μέσα από εκεί, συνειδητοποιήσει και έρχεται η πράξη και η δράση, να έρθει μετά η επιβεβαίωση. Αν αυτοί οι ορισμοί που έχουμε, αν αυτοί οι καθορισμοί που έχουμε, μας βοηθούν στη ζωή μας να είμαστε στην πιο, θα λέγαμε, χρήσιμη κατάσταση. Αν δημιουργούμε γύρω μας τα πιο χρήσιμα εργαλεία, αν το περιβάλλον γύρω μας είναι χρήσιμο, είναι συνεργάσιμο και έχουμε μια καλή θέση, μια καλή, θα λέγαμε, συνεργασία με τις θέσεις που υπάρχουν γύρω μας. Γιατί η συνεργασία έρχεται αναλόγως εμείς πως έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τον εαυτό μας ως προς το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι αφού έχουμε μάθει μετά μέσω της δράσης, της επιβεβαίωσης, της δοκιμασίας, της ταπεινότητας, της ειλικρίνειας, της αυτογνωσίας και μέσω από των λαθών να μαθαίνουμε, έρχεται μετά ο ανακαθορισμός. Γινόμαστε ρευστοί, γιατί κάθε φορά που εμείς είμαστε οι προηγούμενες, τα λέγαμε, πεποιθήσεις μας, ζούμε κατά από αυτές τις πεποιθήσεις μας, επιβεβαιώνουμε τις πεποιθήσεις μας, μετέρχεται η ώρα να δούμε αν αυτές τις πεποιθήσεις πλέον μας αντιπροσωπεύουν, μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Και εκεί πέρα χρειάζεται ο ανακαθορισμός. Αν οι επιβεβαιώσεις κάθε φορά των πεποιθήσεων μας βγαίνουν σε αρνητικά αποτελέσματα, εκείνη την ώρα ο ανακαθορισμός μας κάνει να ξεπαγεώσουμε, να ξεκρυσταλώσουμε, να λιώσουμε, θα λέγαμε, τον πάγο, να αριστοποιηθούμε για να ξακρυσταλωθούμε σε ένα διαφορετικό σχήμα, σε μια διαφορετική μορφή. Αυτό λοιπόν, φίλοι μου, βοηθάει στην επέκταση της συνείδησής μας. Και τώρα όλο αυτό το πράγμα που σας είπα, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε τη λέξη περιορισμός. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε ένα ελάττωμα, ένα ψυχικό, ένα ψυχολογικό ελάττωμα. Αφού κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, φίλοι μου, μέχρι τους ανακαθορισμούς, μετά η λέξη περιορισμός σημαίνει να γίνουμε γύρω-γύρω από τον ορισμό. Πώς δηλαδή? Αν εμείς δεν είμαστε σε μεγαλύτερο μέγεθος, δηλαδή σε υψηλότερη συνδυσιακή κατάσταση, όπως έλεγε ο Εστάιν, έξω από το πρόβλημα, δεν μπορούμε μέσα από το πρόβλημα να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει και στο ψυχολογικό μας τομέα. Για να περιορίσουμε ένα ελαττωμένο εγώ, έναν αποκομμένο εαυτό, μια αρνητική δόνηση, πρέπει εμείς, φίλοι μου, να έχουμε φτάσει στην κατάσταση εκείνη να το συγχωρέσουμε. Περιορισμός, θέλω να μπει τώρα στο μυαλό σας, θέλω να μπει στη συνάψη σας, να δημιουργήσετε μια άλλη σχέση, ότι δεν είναι μια βία. Περιορισμός στην πραγματική και θετική της έννοια δεν είναι μια βία, αλλά είναι εμείς να περιορίσουμε, άρα να έχουμε δει τα πέριξ του ορισμού, να είμαστε τα πέρι, να είμαστε παραπάνω, να το συγχωρέσουμε και τότε μόνο θα αναγκαστικά θα το περιορίσουμε, γιατί θα το συγχωνεύσουμε. Και έτσι περιορίζονται τα ελαττώματά μας, φίλοι μου, πραγματικά. Όταν εμείς γινόμαστε μεγαλύτεροι από τα ελαττώματα, τα συγχωρούμε, γινόμαστε πιο μεγάλοι και τα εμπεριέχουμε. Μόνο από εκεί δουλεύει η συγχώρεση και ο αληθινός περιορισμός, γιατί έρχεται μέσω γνώσης και όχι βίας. Θα σας κάνω και ένα σχήμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν κάθε ψυχολογικό ελάττωμα, είναι, θα λέγαμε, αυτό εδώ πέρα η κουκίδα, καταλαβαίνω ότι είναι ένα φορτίο, ένα μικρό φορτίο, ένα μικρό ζωντανό πράγμα, ένα φορτίο, μια μικρή συνείδηση εγκλωβισμένη από εμάς. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το φορτίο και ζούμε κατά από αυτή τη δόνηση, κατά από αυτόν τον εαυτό μας. Αυτός ο εαυτός μας λοιπόν έχει πολλές κατευθύνσεις. Αναλόγως σε ποιο τομέα, το συναισθηματικό, το κινητικό, το αισθητικό, θα λέγαμε, το διανοητικό. Δουλεύει, γιατί έχει όλες τις πεποιθήσεις εκείνο που χρειάζεται για να δουλέψει. Όταν εμείς, φίλοι μου, είμαστε κάτω από αυτό το εγώ, κάτω από αυτό το ψυχολογικό, θα λέγαμε, ελάττωμα, κάτω από αυτήν την ελαττωμένη συνείδηση, έτσι, και δουλεύουμε μέσα από αυτή τη συνείδηση, το μόνο που κάνουμε είναι κάθε φορά που ξεκινάει ένα βελάκι από εδώ πέρα, όπως βλέπετε, να βάζουμε ένα βίαιο stop. Εδώ πέρα και να ερχόμαστε και να βάζουμε stop. Και μετά την άλλη πλευρά να ερχόμαστε εδώ πέρα και να βάλουμε ένα άλλο βίαιο stop. Και μετά, μόλις αλλάξει κατένθεση, να βάλουμε ένα άλλο βίαιο stop. Και μετά όμως αλλάξει κατένθεση, άλλο ένα βίαιο stop και άλλο ένα βίαιο stop και συνεχώς να τρέχουμε, να τρέχουμε γύρω-γύρω και όπου αυτό κατευθυνθεί, εξαπλωθεί στην καθημερινότητά μας, σε κάποιο τομέα, σε κάποιο σενάριο, σε κάποιο κέντρο μες στο, θα λέγαμε, σώμα μας, καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει λοιπόν να χαλάσουμε τόσο πολύ μεγάλη ενέργεια, να βιάζουμε το εαυτό μας για να μπορούμε να το σταματάμε κάθε φορά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πολλοί χρησιμοποιούν, όμως μετά έρχεται η κούραση, φίλοι μου. Μετά έρχεται η κούραση και δεν έχουμε άλλο ενέργεια. Και
Και αυτό αναλόγως την αντίσταση θα το έχουμε γυμνάσει να γίνει πιο δυνατό, πιο δυνατό, πιο δυνατό. Και όταν εμάς η δύναμη τελειώνει, αυτόματα δουλεύει αντιστρόφως ανάλογα. Όσο πέφτει μας η δύναμη, τόσο βγαίνει το εγώ μας, τόσο βγαίνει ο δαιμονάς μας, τόσο βγαίνουν οι πειρασμοί. Γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη εκείνη να μπορούμε να τρέξουμε συνεχώς από πίσω του και να το σταματάμε. Δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, φίλοι. Αυτός ο περιορισμός, ο βίος περιορισμός, είναι ο περιορισμός που κάνουν εκείνοι που δεν εμπεριέχουν. Αυτοί που αναβαθμίζουν συνείδηση και επεκτείνονται συνειδησιακά, αυτόματα αυτά τα stop γίνονται ένας κύκλος, φίλοι μου. Ένας κύκλος συνειδησιακός, γνώσης. Και μέσα σε αυτό το κύκλο δεν μπορεί να ξεφύγει από όποια κατεύθυνση και να πάρει το ψυχολογικό ελάττωμα. Γιατί είναι εγκλωβισμένο μέσα στη μεγαλύτερη συνειδητότητά μας. Γιατί το εμπεριέχουμε, το συγχωρούμε μέσα μας. Οπότε δεν χρειάζεται να τρέχουμε κάθε φορά όποια επέκταση και να πάρει σε όποιο τομέα της ζωής μας. Η συνειδητότητα το καταλαβαίνει, το κατανοεί και το βλέπει δικό της. Και μετά εμείς το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο για να μάθουμε άλλη μια άποψη του εαυτού μας. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό θέλω να σας βάλω λοιπόν στο μυαλό σας πάντοτε να καταλάβετε, γιατί πρώτα πρέπει να ανεβάζουμε συνείδηση και μετά να γίνουμε χορτοφάγοι και μετά να γίνουμε αγνοί και μετά να γίνουμε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε αρετές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό αρετές και συνειδητότητα, αναβάθμιση συνειδητότητας είναι το ίδιο και το αυτό, φίλοι μου. Όταν εμείς πάμε να κάνουμε πράγματα, πρακτικές αγνότητας, πρακτικές αναβάθμιση κουνταλίνης, πρακτικές ομοφαγίας, πρακτικές μπρεθέρια, πρακτικές, χωρίς να έχουμε ελέγξει τα εγώ μας, τα αποκομμένα, χωρίς να τα εμπεριέχουμε, χωρίς να έχουμε αναβαθμίσει τη συνείδηση, κάποτε, φίλοι μου, θα τελειώσει η ενέργεια που έχετε και θα δείτε ότι η θέλησή σας ήταν μικρή, γιατί δεν ξέρατε πώς να το κάνετε. Θα δείτε ότι η ενέργεια που δώσατε εκεί πέρα ήταν μικρή και θα χρειαστείτε διακοπές, να φύγετε μακριά. Θα έρθει μια άλλη ενέργεια αντίρροπη και θα τα συγχαθείτε, θα φύγετε και δεν θα μπορείτε να δουλέψετε και θα κάνετε κύκλους μέχρι να καταλάβετε αυτό που σας είπα σήμερα. Αυτά, φίλοι μου, σχετικά με την αναβάθμιση συνείδησης και τη λέξη περιορίζω. Ειρήνη σε όλους μας.